Η εποχή 2016, άνοιξη προς καλοκαίρι. Αυτή η εποχή είναι μια μεταβατική περίοδος για να μπει στο καλοκαίρι. Ναι. Οπότε οργανώνεις, τελειώσαμε το θέατρο. Είμαι λίγο πτώμα, να το πω. Έχω λίγο κάτι εξτάσεις στη σχολή, γιατί διδάσκω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι έτρεχες πάρα πολύ. Όταν προσπαθούσαμε να σε βρούμε, λέγανε ότι η Μαρία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Γιατί τι έγινε. Έκατσε αυτή η δουλειά ξαφνικά που δεν ήταν προγραμματισμένη να κάτσει ξαφνικά. Το Adam's Family. Και ξεκινήσαμε πρόβες που δεν υπήρχε ρεπό, γιατί ήταν λίγες οι πρόβες. Εν τω μεταξύ, εγώ. Είχα ένα τμήμα, έχω ένα τμήμα στη σχολή του τριτοετής μου και τους πήγαινα να τους κάνω παράσταση φέτος και είχα σκεφτεί ότι δεν θα δούλευα σε κάτι άλλο. Έλα όμως που ήταν η Adams και δεν μπορούσα να πω όχι στη Μορτίσια και είχα να προετοιμάσω και μια παράσταση δεύτερη, η οποία έτρεχε τα δευτερότερα που ήμουν εκεί. Οπότε δεν υπήρχε μέρα ρεπό. Πότε να έρθω. Τελείωσαν τώρα, ήρθα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι έτρεχες πάρα πολύ. Πες μου λίγο η όλη σου η καθημερινότητα πια, ας πούμε, λόγω της πολιτικής κατάστασης. Λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ναι. Λόγω της φορολογικής κατάστασης. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά προς το παρόν δεν με έχει ενοχλήσει. Δεν παρακολουθώ την επικαιρότητα, τι γίνεται. Δεν την παρακολουθώ. Ειδήσεις, τίποτα. Τίποτα. Γιατί? Το κάνω επί τούτου. Γιατί? Επειδή υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που έχω καταλάβει εγώ με τα χρόνια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα. Το συζητάμε επί ένα μήνα. Δεν είναι σίγουρο. Όταν θα σιγουρευτεί κάτι, θα μου το ανακοινώσει κάποιος. Ο Πάνος που τα διαβάζει, ή ο Μάριος κτλ. Δεν μπορώ να παρακολουθώ κάθε μέρα. Είπα, είναι σαν κουτσομπολιό κακό οι ειδήσεις στην τηλεόραση και η πολιτική. Ας ψηφιστεί κάτι, να μας το πούνε, να είναι αυτό, να είναι σίγουρο, να μπω να το κοιτάξω, να το διαβάσω, να δω τι θα κάνω. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Πάρα πολύ. Και με το να με ανησυχεί όμως δεν γίνεται και τίποτα ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει, θα κάνω αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτό, κάτι, να ενεργήσει. Ναι. Περιμένει να μην πω τι. Κανονικό, να σου πούνε. Θα τα γίνει αυτό. Συμβηθώ γιατί το ίδιο συνέστημα έχουμε. Περιμένει να δεις σου πούνε. Είναι μια... Υπάρχει... Νιώθεις άχρηστος, παιδί μου, ως άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Περιμένεις στα σταυρωμένα χέρια να σου πούνε. Φέτος θα σου πάρουμε τόσα. Τέλεια. Όνειρο. Αυτά τα, εγώ περιμένω, ας πούμε, που με καίει το θέμα με τα δάνεια. Πότε θα βγει αυτός ο νόμος. Ναι, έχεις πάρει δάνειο για το σπίτι. Άστο, μην το συζητήσουμε φούντος. Να, ορίστε, τώρα ζεστά. Είδες που σου είπα να βάλεις τέτοια ρούχα, γιατί θα έπρεπε να. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, και θα βγει αυτή η απόφαση. Ας πούμε, ας πάρω μια απόφαση. Δάνειο, κάτι. Ναι, ναι, άστο, μην το κοιτάς, μην το. Το λες, υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και εμένα, σειρά τακ. Χιλιάδες καημένοι που πήραν το ελβετικό. Με ελβετικό φράγκο δηλαδή. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτοί οι έξυπνοι ήμασταν. Και η ουσία είναι το ότι αν τελικά υπολογίσεις πόσα ακόμα χρόνια θα πληρώνεις. Ο δεν πληρώνω, θα πληρώνω γιος. Εγώ θα έχω πεθάνει. Α, τόσα πολλά. Ναι, εγώ θα έχω πεθάνει, θα πληρώνω ο γιος μου. Δεν το θέλω. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Ούτε αυτό δεν έχουν πάρει απόφαση. Μάλιστα. Θα δούμε. Ό,τι ώρα θέλουν, θα περιμένουμε. Αυτό αν επιτρέπετε είναι με το Μάριο το σπίτι που είχατε πάρει τότε. Άστα. Είναι και ο Μάριος καταρχάς έκανε παιδάκι. Εδώ και ένα χρόνο και. Το παιδάκι πια περπατάμε. Το περπατάμε λες. Ναι, γιατί ο Αλέξανδρος έχει τη μικρή του αδερφή και είναι πολύ χαρούμενος. Ναι. Νιώθεις. Να πούμε ότι για τον Μάριο Αθανασίου μιλάμε, που κάνατε μαζί του ένα παιδί και έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς. Νομίζω ότι μαζί του νιώθεις πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Πώς είναι το μυστικό, βλέπουμε πολλά ζευγάρια να χωρίζουν. Αχ, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Όχι, εδώ πραγματικά αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτή η συζήτηση. Γιατί το ξέρω. Βλέπω ζευγάρια χωρίζουν και μετά η γυναίκα να μην δίνει το παιδί στον μπαμπά. Να αφήνει το παιδί να μην έχουν σχέσεις καλές. Σας πήρε πολύ χρόνο αυτή η σχέση που πραγματικά είναι προς διαφήμιση η σχέση σας με τον παιδί. Ναι, πραγματικά είναι προς διαφήμιση. Δεν ξέρω πώς έγινε, μας πήρε λίγο χρόνο. Δηλαδή δεν είπαμε άντε γεια, λοιπόν όνειρο, είμαστε καλά. Πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, αλλά όχι τύπου χρόνο. Όχι τύπου ότι χαθήκαμε, ότι τσακωθήκαμε, ότι δεν είδε το παιδί. Δεν υπήρχε κανένα gap. Δεν είπε εσύ ποτέ μη είδες το παιδί. Ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό. Ποτέ. Και τώρα ας πούμε, πια είμαστε στη φάση ότι μη χάσει Σαββατοκύριακο, μη χάσει στιγμή, μην αυτό. Δεν υπάρχει ναι. Αυτό. Άρα δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Νομίζω έγινε. Δεν ξέρω πώς έγινε, πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ χαίρομαι. Και καλά όλοι. Αγχώθηκες ποτέ για την έννοια πώς θα είναι. Ο σύντροφός μου, ο μελλοντικός, δεν ξέρω, θα ήταν ο Πάνος, ο Μπάμπης. Αγχώθηκες, ναι, μα έκανε. Αυτό ήταν και το περίεργο ότι μετά τον Μάριο, ας πούμε, ο Πάνος ήρθε πολύ πιο μετά. Και να γνωρίσει τον Αλέξανδρο. Το αργούσα. Το αργούσε, ε. Ναι, ήθελες να είσαι σίγουρη για αυτόν που θα γνωρίσει. Και σίγουρη, και δεν ήξερα πώς θα του φανεί. Και τον γνώρισε ως φίλο και σιγά-σιγά. Έχουν περάσει και αρκετά χρόνια πια. Δηλαδή πόσο καιρό μετά κοιμήθηκε στο σπίτι ο Πάνος. Πέρσι. Μετά από 5 χρόνια κοιμήθηκε στο σπίτι. Ναι.
Πάπα. Με τον Πάνο συζούμε από πέρσι. Δηλαδή τον πέμπτο έτος. Όχι, μην μου γελάσεις. Είναι πως το νιώθεις, δεν είσαι τρελή. Μου είπαν ότι δεν ήταν πολύ λογικό, ήμουν λίγο υπερβολική. Αλλά κάποια στιγμή έγινε. Έγινε, εντάξει. Εσύ νομίζω ότι το έκανες την ώρα που έπρεπε να το κάνεις. Και ο Αλέξανδρος, επειδή τον έχω δείξει με τον Πάνο, ενώ ο γιος με τον Πάνο είναι σαν φίλη. Τα κατάφερες όλα τέλεια. Ναι, αυτά όλα ωραία είναι. Μια χαρά. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι στη ζωή σου άσχημο. Ενώ ο Τσάλι, το οποίο θεωρείσαι από τις όμορφες ταλαντούχες, ενώ οι όμορφες πληρώνουν τίμημα με το ταλέντο τους, αν είναι ή δεν είναι. Και... αυτό πραγματικά δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν είναι ότι όταν πλήρωσε μια πολύ ωραία γυναίκα, λες, έχω κατάλαβα τώρα, δεν είναι και πολύ καλή. Δεν τα λέει και πολύ. Εσύ εννοείς την όμορφη γυναίκα που κανείς δεν είπε ποτέ ότι ήταν ατάλαντη, όλο μου. Όλοι λέγανε ότι είναι ταλέντο. Το ελπίζω αυτό και χαίρομαι. Όχι, το λέω. Δεν θα μπαίνει να κάνει συζήτηση αυτή, να την ανοίξω. Άρα στην προσωπική σου ζωή τα κατάφερε μια χαρά, χώρισε μεν, οκ, κανείς δεν το θέλει, αλλά συνέβη. Όμως τα κατάφερες πάρα πολύ καλά και με τον πρώην άντρα σου και με τον σύντροφό σου. Με το παιδί σου, με τη δουλειά σου. Τι μπορεί να πηγαίνει στραβά στη Μαρία? Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά. Ναι, κάτι πηγαίνει στραβά, γιατί δεν γίνεται όλα τέλεια. Κοίτα, γενικά όλη αυτή η εικόνα που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Αλλά η καθημερινότητα και η ζωή δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε διαφήμιση. Κοίτα, πλάκα-πλάκα, θα ήθελα μία άλλη πολιτική κατάσταση και θα ήθελα να λυθούν κάποια πράγματα τα οποία μας συνέβησαν σε μία πολύ ωραία περίοδο της ζωής μας που χαζέψαμε λίγο και δεν σκεφτήκαμε και τώρα την πληρώνουμε πολύ, όλοι. Και αυτοί που χαζέψαμε και κάποιοι άνθρωποι που απολύθηκαν. Θα ήθελα πραγματικά, εμένα αυτό με έχει... Δεν ξέρω. Λίγο... Με έχει τρελάνει αυτό. Υπάρχει έτος να σε σταματάνε στον δρόμο να σου μιλάνε για αυτά τα πολιτικά, δηλαδή να σε θεωρούν λίγο μέρος ενός συστήματος, να ηθοποιώσει από την τηλεόραση που έβγαλε λεφτά, όπως όλη τη τηλεόραση τότε που βγάλανε λεφτά, και να ορίστε, είστε κι εσείς μέρος του συστήματος. Όχι. Όχι. Δεν μου το έχουν κάνει αυτό. Δεν μου το έχουν κάνει καθόλου. Εσύ νομίζω ότι έχασες και λεφτά. Πάρα πολλά. Εγώ έχω χάσει και το έχω πει κιόλας. Ότι έχω χάσει πολλά λεφτά. Έχω μείνει απλήρωτη αρκετές φορές κτλ. Αλλά είμαι νομίζω από του ανθρώπου που. Ποτέ δεν έβγαλα τρελά λεφτά εγώ. Ποτέ δεν έβγαλα τρελά λεφτά στην τηλεόραση. Ούτε... Πληρώθηκα όταν έπρεπε να πληρωθώ, όσα έπρεπε να πάρω, αλλά δεν ήμουν ποτέ από τις τρελά ακριβοπληρωμένες. Δηλαδή, ξέρω συναδέλφους που παίρναν τα διπλά. Μάλιστα. Οπότε... Εσύ δεν διεκδίκησες. Όχι. Είμαι πολύ κακή με τα λεφτά. Πάω στον παραγωγό και λέει: τι θα πει ο παραγωγός, δεν έχουμε. Θα πω: ήθελα να σου πω να σου πληρώνω. Μήπως θέλει να σας δίνω εγώ. Έτσι ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά. Τσάμπα την έκανα την πρώτη μου δουλειά. Ναι, θέλω να πω ότι σε θέλανε πάρα πολύ στις δουλειές τους. Ναι, κάποια στιγμή με θέλανε πάρα πολύ και εγώ μπερδεύτηκα κιόλας. Δεν ήξερα τι να κάνω και πώς, τι να πρωτοκάνω, αν έπρεπε ή όχι. Αλλά νομίζω ότι πήρα αρκετά στις επιλογές, αποφάσεις. Υπό την έννοια ότι τις δουλειές που έχω κάνει στην τηλεόραση θα μ' άρεσε ο θεατής να τις έχω δει. Θα ήταν από τις επιλογές μου που θα τις έβλεπα. Οπότε έτσι κρίνω. Μάλιστα. Αν με εκφράζει η δουλειά. Αν θα την έβλεπα εγώ ως θεατής. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα, ειδικά στην τηλεόραση, πρόσεξα πάρα πολύ, θεωρώ. Δηλαδή έκανα πράγματα τα οποία. Μπορεί να μπω στο ίντερνετ και να κοιτάξω και ένα επεισόδιο και να το δω. Πάρα πολλοί συναδελφοί σου έχουν πλέον μεταφερθεί στην Κύπρο. Ελληνοκυπριακές σειρές πάρα πολλές. Ναι, υπάρχουν πολλές. Σου έγινε πρόταση από ελληνοκυπριακή σειρά? Όχι. Όχι. Θα πήγαινες άμα σου λέγανε για καθημερινή. Κοίταξε να δεις. Καθημερινό σύριαλ. Ναι, καθημερινό σύριαλ δεν θα έκανα ούτε στην Ελλάδα. Α! Όχι, ποτέ δεν θα έκανα. Ποτέ δεν θα έκανα. Ναι. Δεν ξέρεις τώρα. Είσαι απόλυτη, δεν είμαι απόλυτη πια. Γιατί το αποφεύγεις? Πιστεύεις ότι υπάρχει... πάρα πολύ ωραία. Ναι, πιστεύεις ότι υπάρχει φθορά στον ηθοποιό? Ναι. Φθορά στον ηθοποιό υπάρχει στο καθημερινό οτιδήποτε. Δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα μου κάθε μέρα στη τηλεόραση. Εγώ. Ούτε εγώ δεν θέλω. Μάλιστα. Υπάρχει φθορά πέρα από το γεγονότος ότι τα καθημερινά καλώς κακώς, πια και τα εβδομαδιαία που κάναμε, γυριζόντουσαν με ταχύτητα, σφεντόνα. Mm-hmm. Που πια δεν μου δίνει κάτι εμένα αυτό το πράγμα καλλιτεχνικά. Θέλω να παίρνω λίγο την ώρα μου. Θα μου πεις τώρα τι πολυτέλειες είναι αυτές ξαφνικά, ας πούμε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνεται κάτι το οποίο να γίνεται λίγο πιο προσεκτικά, λίγο με άλλους ρυθμούς όπως το κάναμε λίγο πιο παλιά, όχι πολύ παλιά, λίγο πιο παλιά, δεν θέλω να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Επίσης δεν θέλω να είμαι σε κάποια εκπομπή ή σε οτιδήποτε είναι που σε εκθέτει κάθε μέρα. Mm-hmm. Εγώ θα βαριόμουν να βλέπω τα μούτρα μου. Γιατί δηλαδή ο υπόλοιπος κόσμος να με βλέπει κάθε μάλιστα. μέρα. Υπάρχει κάτι που γράφτηκε τον τελευταίο καιρό κάπου και σε πείραξε καθόλου? Διαβάζεις έτσι, κουτσομπολίστε ή ίντερνετ? Αποφεύγω να μπαίνω και να το διαβάζω. Αποφεύγω να μπαίνω και να το διαβάζω γιατί ταράζομαι λίγο. Τελευταία φορά που ταράχτηκες, έτσι που θυμάσαι τον εαυτό σου και είπες. Τι παπαριά ήταν αυτή που γράψατε. Ναι, ταράχτηκα πάρα πολύ για το θέμα. Για τους Άνταμς είπανε ότι. Ότι έχω κάνει πλαστική και έγινε ένα σούσουρο γι' αυτό. Πού, αρκετά... στο πρόσωπο? Όχι. Πού, στο στήθος? Ναι.
Και γιατί σε πείραξε αυτό? Καταρχήν βγήκε ένα άρθρο που έλεγε «Δείτε την καινούργια πλαστική». Sorry, ρε παιδί μου, βάζει τέτοιο τίτλο, ας πούμε. Εδώ βάζουν τίτλος «Πεθαίνει ο τάδε από ο τάδε». Δεν ήταν σε τέτοιο περιοδικό. Δεν ήταν σε τέτοιο περιοδικό, ήταν σε εφημερίδα, ήταν... Και, δηλαδή, τρόμαξα με τη... Λέω, τέτοια σιγουριά. Αν ήθελα, εγώ δεν τους έκανα μήνυση αυτούς τώρα, ας πούμε. Ναι. Δεν θα το έκανα ποτέ, καλά, βαριέμαι να ασχοληθώ και με αυτά τα πράγματα. Αλλά μου έκανε... Και σοκαρίστηκα γιατί μου το πάνε και από κοντά. Τι έγινε. Μάλιστα. Με τι θράσος και τι άνεση ότι γνωριζόμαστε και από χθες, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει, κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εννοείται, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Εκτός από αυτό όμως, ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά που έχω βάλει ντεκολτέ, δεν είμαι ότι κυκλοφορώ με ζιβάγκο και ναι, δεν φαίνεται. Το στήθος μου ήταν έτσι πάντα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να απολογηθώ για κάτι, αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει λίγο εντύπωση που μου την πέσανε γι' αυτό, ενώ υπήρχε ένα. Ναι. Μια καινούργια δουλειά μου, που ήταν, που πήγε πολύ καλά, που σχολιάστηκε πολύ καλά όλα αυτά. Και μένανε στο, στήθος. Ναι, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο ντεκολτέ που έπρεπε να φορεθεί, οπότε εντάξει. Μάλιστα. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις στα γρήγορα, ναι, και μετά να μου πεις τι θα κάνεις το καλοκαίρι, αλλά μην πεις ότι θα κάθεσαι. Διακοπές ελπίζω. Διακοπές ελπίζεις. Οπότε, αν πούμε ότι θα υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει το υπεράσταση. Υπάρχει. Ναι, Adams Family και του χρόνου. Υπάρχει μια περίπτωση κάτι να γίνει. Α! Αρχές του χρόνου, όχι. Μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε, μέχρι τις γιορτές. Δεν ξέρω καν. Οπότε δεν έχεις να πεις κάτι νέο επαγγελματικό, τηλεοπτικό ή θεατρικό, τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Ωραία, χαλάρωσα. Ναι, ναι. Χαλάρωσα. Παναγία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σου κάνω τις ερωτήσεις στα γρήγορα, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα απαντάς γρήγορα, αλλά όχι σαν 5 δευτερόλεπτα. Μην το κόνεσαι. Μην σηκωθώ να απαντήσω κατά μάζερ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, τι φωτογράφησες τελευταία φορά με το κινητό σου? Ναι, λοιπόν, φωτογράφησα το γιο μου με τη φίλη του, τη Μαλένα.